Μερούδι, γιατί μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Μ' ακούτε ευδιάθετη, γιατί μέχρι στιγμής έχει ξημερώσει μια πάρα πολύ ωραία μέρα και θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει έτσι. Θα σας πω τα χθεσινοβραδινά μας όμως, τι έγινε. Λοιπόν, θα πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε, αφού έχω κάνει τις δουλίτσες μου, να τελειώνω με τα μαζέματα, στρωσίματα, άλλαξε και του μικρού τα σεντόνια για να κάνουμε μπανάκι, να ξαπλώσουμε καθαρή. Καθαρή και μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, πλέον δεν μας ενοχλεί το δόντι μας. Σωστά, Αλέξανδρε, δεν μας ενοχλεί, πέρασε. Και πάμε να βάψουμε εδώ τα αυγά, που σας είπαμε χρώμα ζαχαροπλαστικής. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε, για άμα θέλετε να τα κάνετε κι εσείς έτσι. Κλιαρό νερό, λίγες σταγόνες από λευκό ξύδι. Λίγο ακόμα νομίζω θέλει, ωραία. Και απλά μετά βάζουμε το χρώμα ζαχαροπλαστικής που θέλουμε για να βάλουμε και τα αυγά μας μέσα. Κοιτάξτε ένα αυγό ωραίο που έκανα και αυτά έτσι περίεργα, δείτε τι όμορφο που είναι, πιο ιδιαίτερα, μου αρέσουν εμένα τα ιδιαίτερα αυγά ρε παιδάκι μου. Θα βάψω μου και για το καλό και κόκκινο, δείτε εδώ τι ωραίο που είναι αυτό. Και πώς το έκανα αυτό, αν και θα ξέρετε, έβαλα ρύζι μέσα σε ένα μπολ, έβαλα χρώμα ζαχαροπλαστικής και έβαλα μέσα το αυγό και το κουνούσα έτσι μέχρι να βαφτεί όσο εγώ επιθυμούσα τέλος πάντων να βγει αυτό το χρώμα. Τώρα θα κάνω και μερικά κόκκινα, οπότε θα σας το δείξω για μισό λεπτό. Να καθαρίσω εδώ πέρα το μπολάκι μου. Οπότε βάζουμε μέσα στο μπολ λίγο ριζάκι. Θα βάλω λίγες σταγόνες από το κόκκινο. Λίγες, όλο το άδειασα. Το λίγες πήγε περίπατο, ανακατεύω λίγο, όχι πολύ. Και μετά βάζω μέσα τα αυγουλάκι και το ανακατεύω, απαλά όμως για να μην σπάσει. Ταραν! Τέλειο κι αυτό, πηγαίνει εκεί στη θέση του. Δεν θα κάνω άλλο όμως, γιατί μου έχουν μείνει λίγα αυγά για να κάνω και το άλλο το κόλπο που σας έδειξα με τις χαρτοπετσέτες. Δεν θυμάμαι αν σας το είπα όταν ξεκίνησα να βάφω τα αυγά, νομίζω όχι, γιατί χτύπησε το τηλέφωνο μου και ξέχασα. Έχω στρώσει αλουμινόχαρτο και μια λαδόκολλα. Διότι δεν ξέρω αν θυμάστε, όσες είχατε παρακολουθήσει την τελευταία βλογκοστή που είχα κάνει, όχι πέρσι, νομίζω πρόπερσι την είχα κάνει, μου είχε πέσει χρώμα ζαχαροπλαστικής πάνω στον πάγκο και δεν έφευγε με τίποτα. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι τυρανιόμουν μετά για εβδομάδες να βγάλω το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Είχα βγάλει βασικά το περισσότερο, απλά είχε μείνει ελάχιστο. Και μετά είχα ταλαιπωρηθεί, οπότε αν θέλετε να το κάνετε έτσι, το χρώμα ζαχαροπλαστικής βάφει πάρα πολύ. Μην το. Κοιτάξτε και με τα χέρια μου. Τα μπλε βάφονται γρήγορα. Δείτε εδώ. Τα μπλε, να τα. Αυτά τα άφησα πάρα πολύ ωραία και κοιτάξτε πώς γίνανε. Αυτά τα άφησα λιγότερο για να βγουν πιο παστέλ. Δείτε πόσο όμορφα γίνανε και αυτά είναι πολύ ωραία. Και αυτά, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο φαίνονται εδώ. Τώρα στην κάμερα τα βλέπω ότι είναι ροζ έντονο, σχεδόν φουξίζει. Αλλά όχι, καμία σχέση. Είναι πολύ παστέλ. Αυτά είναι όντως έντονα. Αυτά είναι όντως όπως τα βλέπετε. Αυτά όμως όχι. Και αυτά είναι όπως τα βλέπετε. Τα ροζ όμως δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί έγιναν έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ να σας δείξω τι θα κάνω με αυτά εδώ τα χαρτάκια που έκοψα προχθές. Να τα. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα μέσα σε ένα μπολ. Να το φέρω πιο κοντά να το δείτε. Ασπράδι αυγού και παίρνω ένα πινελάκι το οποίο δεν το θέλω προφανώς και βάζω πάνω στο αυγό και παίρνω το χαρτάκι αυτό που έκοψα από τη χαρτοπετσέτα και το κολλάω πάνω. Λοιπόν, αυτά τα αυγά να σας πω πριν βιαστείτε είναι για ομορφιά. Δεν είναι στην ουσία για... Εντάξει και να τα τσουγκρίσεις μπορείς, αλλά δεν ξέρω πόσο δίκαιο είναι να τσουγκρίσεις ένα αυγό το οποίο έχει πάνω κομμάτι χαρτοπετσέτας. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο στο σπάσιμο. Αλλά δείτε πόσο όμορφο γίνεται το αυγό. Δείτε τώρα ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα,
Λοιπόν, εγώ τις χαρτοπετσέτες αυτές τις πήρα από τα IKEA. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για το σχέδιο, λοιπόν, και θα βάλω και από την πίσω την πλευρά. Ένα κομμάτι πιο μικρό όμως, θα βρω κάποιο κάπου, να το. Έλα, έλα γλυκά, όχι είναι μεγάλο. Γι' αυτό δεν μου κάθεται καλά, να αυτό εδώ. Θα κολλήσω και από πίσω αυτό εδώ. Εντάξει παιδιά, πείτε τώρα. Σας είχα ξανακάνει νομίζω στο παρελθόν ένα βίντεο που είχα κάνει με χαρτοπετσέτα με λουλούδια. Αλλά φέτος κάπως την έχω δει με το μπλε. Και μου αρέσουν τα μπλε λουλουδάκια και σχεδιάκια, δείτε εδώ. Έλα, παραδεχτείτε τώρα ότι τα αυγά μου είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ειδικά αυτά εδώ μου αρέσουν πάρα πολύ, έχουν βγει τέλεια. Να τα στολίσω θέλω στην ουσία. Όχι να τα τσουγκρίσουμε, απλά θα τα φάω όταν θα περάσει το Πάσχα. Θα τα στολίσω τώρα στην τραπεζαρία μου να τα δείτε. Δείτε πόσο όμορφα είναι όλα. Ταιριάζουν και μεταξύ τους ωραία. Και αυτά είναι τα αυγά που έχουν μείνει από χθες, τόσα έβρασα. Γιατί τα δείτε και ένα εδώ. Αυτά είναι τα αυγά, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα τα έφαγα. Όσο περίεργο και σας φαίνεται, τα έφαγα παιδιά. Δεν τρώω τον κρόκο, τρώω μόνο τα σπράδια, γι' αυτό μπορώ να τρώω παραπάνω. Και ευτυχώς μου ορθάνεται ακριβώς, μου περίσσεψε μόνο ένα. Θα κόψω κι άλλα. Βασικά, γιατί θα κόψω άλλα, να μην φτιάξω άλλα, γιατί αυτά εντάξει είναι διακοσμητικά, νομίζω φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δείτε πόσο ωραία είναι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Α, ωραία, μου θόλωσε τώρα. Λοιπόν, έβρασα και παντζαράκια, τα έβγαλα τα παντζάρια για να τα φάμε εννοείται, δεν πεταχτούνε. Και έχω βάλει μέσα να βάψουμε και μερικά έτσι κόκκινα αυγά για το καλό. Και να σας πω, έχω και κάποια άσπρα, μήπως θα βάψω και αυτά κόκκινα να τελειώνω, αυτά τα άσπρα που κράτησα. Απλά δεν τα έχω βαμμένα, δεν τα έχω βρασμένα. Τα καθίσω μένα το μεσημέρι που θα κοιμηθώ, αλλά ξέρω να τα βράζω γιατί θέλουν λίγο διαδικασία. Και χθες χάλασα αρκετό χρόνο με το να τα βάψω σωστά και προσεκτικά. Ήρθε λοιπόν που λέτε σήμερα το πρωί η κοπέλα για να μου πάρει το αίμα που σας είπα χθες. Και αφού μου πήρε το αίμα, μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει: πίνεις καθόλου νερό? Και όταν μου είπε αυτό, παιδιά, συνειδητοποίησα ότι εδώ και πολύ καιρό έχω σταματήσει να πίνω νερό. Πίνω ελάχιστα και έχω πιάσει τον εαυτό μου να μην πίνω νερό ούτε καν μετά από φαγητό. Που εγώ πάντα μετά το φαγητό μπορεί να έπινα και δύο ποτήρια. Δεν ξέρω γιατί, δεν είναι ότι δεν το θέλω, δεν το ζητάει ο οργανισμός μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Και η κοπέλα δυσκολεύτηκε σήμερα πάρα πολύ να μου πάρει αίμα και το αίμα μου ήταν σχεδόν μαύρο. Όπου αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη νερού. Και η αλήθεια είναι ότι είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί βλέπω το δέρμα μου αρκετά φυδατωμένο. Και έβγαλα το... πώς το λένε ρε παιδιά αυτό εδώ. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα το μπουκάλι. Έβαλα μέσα κάτι φρούτα που έχω στο εγκατάψυξη. Είναι φράουλες, ράσμπερι και διάφορα τέτοια πράγματα. Για να αρωματίζεται το νερό, μπας και πίνω λίγο περισσότερο. Γιατί και εγώ είδα τη διαφορά από το δικό μου το αίμα με του μπαμπά μου που το πήραν αίμα και πάθα σοκ. Δεν ήταν κόκκινο. Τέλος πάντων, και απλά σας το λέω να πίνετε νεράκι, παιδιά. Να μην το ξεχνάτε, είδατε εγώ. Γιατί κλείνει η σκούπα, αγάπη μου. Άστε σκούπα να δουλέψει, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Πάει και την κλείνει. Μην την κλείσει πάλι, σε παρακαλώ. Άστε να κάνει τη δουλειά τη, σε παρακαλώ πολύ, εντάξει. Δεν την προλαβαίνεις τώρα. Είσαι πονηρός. Είσαι πονηρός. Μόλις την κλείνει κλαίει εδώ μεταξύ. Βγάλετε άκρη τώρα εσύ.
Το πασχαλινό μας τραπέζι είναι πανέτοιμο. Αυτό το θέλω λίγο πιο μπροστά νομίζω. Έχω και την κοτούλα εκεί πίσω που είναι πασχαλινό αυγό στην ουσία. Τα αυγά εδώ. Λοιπόν, μου αρέσουν τόσο πολύ αυτά εδώ τα μπλε τα αυγά που αυτά μου φαίνονται χάλια. Δεν ξέρω γιατί. Τα κόκκινα τα έχω ακόμα μέσα στο παντζάρι για να κοκκινήσουν όσο πιο πολύ μπορούν. Γι' αυτό δεν τα έχω φέρει ακόμα εδώ. Έχω εδώ πέρα και το αυγό από Look Fantastic. Να έχουμε έτσι και κάτι σαν πασχαλινή διακόσμηση. Έχει ξημερώσει για το σπιτικό μας μία πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη μέρα. Ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει βέβαια λίγο γκρινίτσα, αλλά είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχει γκρινίτσα μετά από όλα αυτά που πέρασε χθες. Δεν έχω κοιμηθεί πάλι καλά, τρίτο βράδυ, συνεχόμενο. Γιατί ο Αλέξανδρος ξύπνησε στις 12, ενώ κοιμήθηκε κανονικά. Ξύπνησε στις 12 με ένα πάρα πολύ άσχημο κλάμα και το παιδί ήταν. Φαινόταν ότι τον ταλαιπωρεί κάτι, ότι κάτι τον πονάει. Φαινόταν ότι το παιδί πονάει. Και στενοχωρηθήκα πάρα πολύ έτσι όπως έκανε. Γιατί φαινόταν ότι αυτό που τον ενοχλεί τον έχει ταράξει και δεν του είχε ξανασυμβεί. Γιατί, παιδιά, με όλα τα υπόλοιπα δόντια, ο Αλέξανδρος δεν ακούστηκε. Δηλαδή, βγάλαμε δόντια και το παιδί ήταν σαν να μην έβγαλε δόντια ποτέ. Και 12 η ώρα μέχρι τις 2 τον είχαμε πάρει στο κρεβάτι μας και έκλαιγε με λυγμούς και δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε. Του είχαμε δώσει και παυσίπονο, δεν τον είχε πιάσει τίποτα προφανώς, δεν ξέρω τι έγινε. Και συνειδητοποίησε ότι βγάζει συνέχεια την πιπίλα, δεν την ήθελε την πιπίλα. Ενώ ο Αλέξανδρος χωρίς πιπίλα δεν κοιμάται. Μέσα στην ημέρα δεν του τη δίνουμε, δεν την κρύβουμε. Αλλά όταν κοιμάται το βράδυ, του δίνουμε την πιπιλίτσα του. Και είναι πρώτη φορά στα χρονικά που έβγαζε την πιπίλα και μας την έδινε. Δεν την ήθελε. Και σκέφτηκα και θυμήθηκα, μάλλον μία κρέμα που μου είχε δώσει ο παιδίατρος να την έχουμε για όταν ξεκινήσει να βγάζει δόντια, για καλό και για κακό. Την οποία δεν την είχαμε χρησιμοποιήσει τον Αλέξανδρο. Εγώ την είχα χρησιμοποιήσει μία φορά, επειδή με πόναγε, είχα λίγο ουλίτιδα και με πόναγε το ούλο μου. Και την είχα βάλει και είχα καλμάρι. Και πήρα μια μπατονετούλα, του έβαλα εκεί στο σημείο που βγήκε το δοντάκι, του έβαλα και γενικά γύρω-γύρω να πάει στο στόμα του. Τον μούδιασε και το παιδί κοιμήθηκε χωρίς πιπίλα πρώτη φορά στα χρονικά σε κλάσματα δευτερολέπτων. Είναι απίστευτο ότι μπορεί να σου κάνει ένα δόντι και δεν το ήξερα ότι. Ήξερα ότι υπάρχουν παιδάκια τα οποία ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με τα δόντια, αλλά δεν ήξερα ότι ταλαιπωρείται τόσο. Το παιδί χτυπιότανε. Βέβαια δεν θα ξεχάσω κι εγώ την εμπειρία μου. Έχω πάθει ξηροφατνίο. Όσες έχετε πάθει ξηροφατνίο ή ξέρετε τι είναι το ξηροφατνίο, θα καταλαβαίνετε. Και μπήκα στο ντουζ. Έκανα peeling στο πρόσωπο, έκανα peeling στο τριχωτό της κεφαλής, έκανα peeling σε όλο μου το κορμί, με ένα πάρα πολύ ωραίο που έχει κονταλή, peeling που το λατρεύω, γιατί νιώθω ότι πραγματικά όλα τα νεκρά κύτταρα φεύγουν. Μόνο θεραπεία δεν έκανα στα μαλλιά, αλλά την Κυριακή θα πάω να κάνω θεραπεία. Θα πάω στη Σύση, όπου βρέθηκε ένα καινούριο ραντεβού και το κλείσαμε, οπότε θα πάω στη Σύση και να με χτενίσει, να είμαι το Σάββατο, τι είπα Κυριακή, το Σάββατο, να είμαι έτοιμη για την Ανάσταση που θεωρητικά θα πάμε μακριά όμως από τον κόσμο, δεν θα πάμε να συσσωρευτούμε ο ένας πάνω στον άλλον, θα πάμε μακριά και ωραία, θα είναι και η πρώτη Ανάσταση του Αλέξανδρου, θέλω πολύ να πω γιατί θα είναι και η πρώτη Ανάσταση του Αλέξανδρου και αυτά, οπότε τώρα θα καθίσω να βάλω εδώ πέρα το αγαπημένο μου προϊόν μαλλιών από Olaplex, το νούμερο 6, που το βάζω στα μαλλιά όταν είναι νοπά, όχι όταν είναι μουσκεμό, όταν είναι νοπά όπως τώρα. Χτενίζομαι. Θα στεγνώσω τα μαλλιά και σήμερα θα σας δείξω, επειδή πάρα πολλές με ρωτήσατε πώς έκανα αυτή την μπούκλα τη χθεσινή, την ωραία, θα σας δείξω πώς πιάνω τα μαλλιά για να βγει αυτή η τέλεια μπούκλα. Και αύριο το πρωί, αν όλα είναι καλά, θα τα λύσω και μπροστά σας, να τα δείτε πώς είναι και όταν τα λύνεις. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα με τη ρομποτική σκούπα, να φτιάξω λίγο τη χωρίστρα που στη μέση δεν μου πάει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου με τη χωρίστρα στη μέση, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη ρομποτική σκούπα. Η ρομποτική σκούπα για εμάς, τα μόνο αρνητικά τα οποία έχει, είναι ότι πρώτον δεν χωρούσε κάτω από το κρεβάτι και είναι κάτι το οποίο με ζόριζε πάρα πολύ να μαζέψω όλα αυτά κάτω από το κρεβάτι και δεύτερον είναι ότι μας είχε φάει όλες τις κάσες από την πόρτα. Και το προηγούμενο το τραπεζάκι σαλονιού που είχαμε στα πλάγια το είχε χαλάσει, το είχε κάνει χάλια στα πόδια. Γιατί πήγαινε και χτύπαγε πάνω στο σημείο για να έχει αισθητήρες, αλλά για να μην βρίσκει πάνω στα.
για να καθαρίζει καλά τις άκρες με τα έπιπλα και αυτά, ακουμπούσε πάνω, οπότε έτρωγε τα έπιπλα. Και μας είχε καταστρέψει όλο το σπίτι και το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα από αρχή-αρχή, γιατί αυτό γινόταν σιγά-σιγά. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι όλες οι κάσες και κάποια έπιπλα μας είναι φαγωμένα. Δεν έχω τώρα, γιατί εκεί την είχα βάλει να μην πηγαίνει. Αλλά εμείς τώρα φτιάξαμε το κρεβάτι μας έτσι ώστε να ψηλώσει λίγο ακόμα για να μπαίνει σκούπα από κάτω. Και δεύτερον, της βάλαμε ένα προστατευτικό γύρω-γύρω έτσι ώστε και να κουμπάει πάνω, είναι ένα μαλακό προστατευτικό, να μην χαλάει τα έπιπλα. Οπότε τώρα δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό μέχρι στιγμής, δεν έχω εντοπίσει κάτι για την συγκεκριμένη σκούπα. Παιδιά, εμάς μας έχει λύσει τα χέρια, εμένα μου έχει λύσει τα χέρια. Θέλω να σας πω ότι έχω ξεχάσει τι σημαίνει σκουπίζω με ηλεκτρική σκούπα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη δουλειά που κάνει και επειδή εδώ τη βάζω καθημερινά, κάτω που ήμασταν δεν την έβαζα γιατί είχε πάρα πολλά έπιπλα το σπίτι κάτω και δεν μπορούσε η σκούπα να λειτουργήσει, οπότε δεν την βάζαμε πολύ και τι ήθελα να πω, και εκεί κατάλαβα τι δουλειά κάνει η σκούπα, κάτω το κατάλαβα που δεν τη βάζαμε και γινόταν στο πάτωμα της κακομοίρας και βάζα την ηλεκτρική. Εγώ πλέον ηλεκτρική βάζω 1 με 2 φορές το μήνα για να παίρνω πίσω από τις πόρτες πιο πολύ, που πίσω από τις πόρτες δεν πάει και ας πούμε και κάτω από το τραπέζι αυτό δεν χωράει. Έχω και μια μικρή ηλεκτρική σκουπίτσα εδώ στην κουζίνα που κάνω μέσα στο χώρο της κουζίνας γιατί δεν μπορεί να περάσει τα κάγκελα και κάνω και με αυτή καμιά φορά. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θέλει μια αλφα συντήρηση όπως και η άλλη σκούπα να αδειάζει τον κάδο, κάθε τόσο θέλει να αλλάζει το φίλτρο και από κάτω να αλλάζει την. Πώς το λένε. Κάτι σαν βούρτσα που έχει τέλος πάντων για να καθαρίζει τα χαλιά. Κατά τα άλλα είναι για μένα η μεγαλύτερη σωτηρία. Παιδιά, τη βάζω κάθε μέρα. Απομονώνω το μισό σπίτι. Τη βάζω πρώτα κάνει το μισό σπίτι 2 φορές. Και μετά την φέρνω και από εδώ να κάνει, τη ρυθμίζεις πού θες να πάει, πού δεν θες να πάει, πόσες φορές να περάσει, κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Αν θυμηθώ θα σας γράψω από κάτω ποια είναι, της Xiaomi σίγουρα, τώρα ποιο μοντέλο είναι. Νομίζω το 2, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Και εγώ ας πούμε σήμερα ο Αλέξανδρος έπαιζε, τον είδατε που μετασχολιόταν και με τη σκούπα. Κάποιες φορές ασχολείται, κάποιες φορές όχι, είναι ανάλογα με τα κέφια του. Εγώ ας πούμε έβαφα τα αυγά και η σκούπα σκούπιζε. Και εγώ ήμουνα μια χαρά, τώρα τίποτα. Το σπίτι μου είναι πάρα πολύ καθαρό, βλέπω το πάτωμα τώρα δεν υπάρχει κάτω τίποτα απολύτως. Και πριν που δεν είχαμε τρόπο να μπει κάτω το κρεβάτι γιατί δεν χωρούσε, μου είχε βγει η πίστη με το Swiffer να προσπαθώ να βγάλω όλα αυτά τα αχνούδια που μαζευόντουσαν από κάτω. Τώρα το πάτωμα κάτω από το κρεβάτι είναι πεντακάθαρο. Τώρα μπαίνει παντού. Στο μόνο σημείο που δεν μπαίνει είναι εδώ κάτω το τραπέζι σε ένα πολύ μικρό σημείο, όχι τίποτα τρομερό. Πρέπει να μου στείλετε πάρα πολύ θετική ενέργεια, διότι μου πάει πάρα πολύ καλά η μέρα σήμερα. Θέλω να σας πω ότι πέρα το ότι πάει καλά η μέρα γενικά, μου ήρθε ένα σορτσάκι που έχω παραγγείλει εδώ για κάποιες μέρες επιτέλους και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα mom shorts, θα το πω έτσι, mom jean shorts. Και ήρθε και η βαλίτσα, ήταν σε φορά καλοκαιρινή, για άνοιξη και καλοκαίρι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σκέφτομαι αύριο, αν θέλετε και εσείς, θέλω να μου γράψετε από κάτω, αν θέλετε να τη δείτε. Γράψτε μου, Μαρινέλη, ναι θέλουμε. Και άμα μαζευτείτε αρκετές, θα σας τα δείξω αναλυτικά να δείτε τα νέα λανσαρίσματα των Sephora και τα νέα προϊόντα που πλέον έχουν προσθεθεί στην γκάμα τους. Καλά το πάω. Τέλος πάντων, ναι, καταλάβατε εσείς τι θέλω να πω. Τέλεια. Πάω να σηκώσω τον μικρούλι να τον ταΐσω, να στεγνώσω μαλλιά και να βγούμε έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω πως το πέτυχα αυτό το πολύ το μαύρο ντύσιμο, δηλαδή δεν μ' αρέσει που με βλέπω. Τέλος πάντων τώρα και θα βγω για λίγο, θα πάμε μέχρι τα Max, θέλω να δω λίγο τα Πασχαλινά για να πάρω κάτι δωράκια που θέλω, γιατί την Κυριακή του Πάσχα θα την περάσουμε εδώ με τους γονείς μας, τους δικούς μου γονείς και τους γονείς του Κανάκη. Και θέλω να πάρω κάτι μικρό έτσι για να τους δώσουμε για τα χρόνια πολλά. Κάτι έτσι μικρό συμβολικό. Ο Αλέξανδρος άνοιξε τη βαλίτσα του τα Sephora γιατί μου έρθει η βαλίτσα του στο στόπα. Στο στόπα, ε. Ναι, νομίζω στο στόπα. Πάει, το χάνω. Και έχει πάρει ένα προϊόν και το τρώει. Γεια σας! Στην τηλεόραση παίζεται σκυλάκια της Δαλματίας και μου αρέσει πάρα πολύ τώρα και έχω κολλήσει εδώ πέρα
Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε εδώ και πολλή ώρα που έχουμε γυρίσει. Ο Αλέξανδρος ήδη προσπαθεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας δείξω εδώ πέρα που πήγαμε στα Max, πήρα ζωάκια. Πήρα 4 συσκευασίες που είχε διάφορα, εντάξει, είχε πολλές φορές το άλογο βέβαια μέσα. Αλλά πήραμε αυτά για να αρχίζω να του τα δείχνω σιγά σιγά, να του τα λέω. Και σιγά σιγά έτσι να αρχίζει να μάθει τα ζωάκια. Οπότε πήρα και κάποια που βρήκα που μπορείς να βρεις ζωάκια στη θάλασσα και τα υπόλοιπα ζωάκια δάσους κλπ. Και πήρα, θα την είδατε ήδη στο προηγούμενο πλάνο, αυτή εδώ τη ζέβρα. Παιδιά είναι πανέμορφη, δεν ξέρω αν θα την αφήσω εδώ βέβαια, μάλλον όχι. Και επίσης πήρα, τι πήρα, πάει το έχω χάσει. Πήρα αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι που είναι η άμμος. Παιδιά, το έχει η ανιψιά μου αυτό εδώ και από εκείνη το είδα και το κόλλησα. Πιο αντιαγχολητικό από αυτό δεν υπάρχει. Σας μιλάω ειλικρινά, έχω πάθει πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο να κάθεσαι να παίζεις με την άμμο. Πραγματικά μου φεύγει όλο το στρες όλα. Επίσης πήρα, είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν των μολυβιών. Και πήρα αυτά τα τέλεια μολύβια, ειδικά αυτά εδώ πέρα από Faber Castell, αν τα λέω σωστά. Έβγαλαν αυτές τις τέλειες, καθίστε να έρθω εδώ στο φως. Παστέλα από χρώσεις, έχω ήδη χρυσό, έχω ασημί, έχω το κανονικό, έχω μοβ. Τα λατρεύω αυτά τα μολύβια και επειδή τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Πήρα δύο και πήρα και αυτή εδώ πέρα τη βάση, γιατί σήμερα ανέβασα και την ελιά που πήρα για εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Δείτε τι ωραία που είναι και ταιριάζει ωραία. Θα σας δείξω αύριο που θα ξημερώσει τι ωραία που είναι. Νωρίς πάλι, θα πάω για ύπνο. Τέλος πάντων, δεν βαριέστε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο γρήγορα τα μαλλιά. Πόσο εύκολο είναι να γίνει και θα δείτε και στο αυριανό βίντεο τι ωραία που γίνονται και δεν χρειάζεται κρεμότητα. Λοιπόν, έχω πάρει μια κρέμα ενυδατική. Έχω πάρει αυτή εδώ από την Αβέντα που μου αρέσει και μυρίζει τέλεια και μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια γιατί. Μυρίζει ίδιο. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς της γενιάς μου που υπήρχαν κάτι αρκουδάκια σε κάτι σακουλάκια λευκά με πουά λευκά ή μπλε και είχαν μέσα κάτι, όχι αρκουδάκια, μωράκια που ήταν σε διάφορα σχέδια, ήταν με κούνια, με τέτοια και μυρίζανε πάρα πολύ ωραία. Έτσι μυρίζει και αυτό. Λοιπόν, απλώνω την κρεμούλα στα μαλλιά και μετά παίρνω το λουράκι από τον μπουρνούζι, το βάζω εδώ, τη χωρίστρα θα την κάνετε από πριν, εγώ ας πούμε στο πλάι πάντα. Πιάνω εδώ πέρα με ένα κλάμερ για να μείνει σταθερό και παίρνω μία τούφα μικρή, την πρώτη και ωραία να είναι, την περνάω και την γυρίζω εδώ, σφιχτά πάντα να θυμάστε, παίρνω την επόμενη τούφα από κάτω δηλαδή εδώ. Μαζί με αυτό που έχει περισσέψει και όπα, δεν είναι παρακαλώ το κλαμερίδατε και περνάω πάλι, πάμε, γυρνάω κάτω από το λουράκι, παίρνω εδώ και μαζί με αυτό τσουκ περνάω από την άλλη. Αυτή είναι η διαδικασία, πολύ απλή, εύκολη. Και βγαίνει αυτή η μπούκλα που σας μιλούσα στο Instagram χθες και με ρωτήσατε αν όντως βγήκε από αυτό και είχατε πάθει πλάκα. Όντως, παιδιά, από αυτό. Θεωρώ βέβαια ότι άμα βρεις αντί για το λουράκι του μπουρνούζι κάτι στρογγυλό, ίσως υπάρχει και καλύτερη επιτυχία, βγαίνουν πιο ωραία. Έχω δει μερικά να κυκλοφορούν, αλλά δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχουν έρθει. Αυτό, παιδιά, δείτε πόσο ωραίο. Και αφού τα τυλίξω όλα και τις άκρες μέχρι κάτω, πρέπει να προσέξετε τις άκρες να τυλιχτεί μέχρι και μέχρι και η τελευταία άκρη. Παίρνετε ένα λαστιχάκι και το περνάτε εδώ στα μαλλιά. Κρουέλα Ντεβίλ, βλέπω τώρα. Σφιχτά, για να μην σας φύγει μέσα στο βράδυ. Και προσέξτε η άκρη
να περάσει μέσα στο λαστιχάκι, γιατί άμα σας φύγει μπορεί στην άκρη να είναι ίσια. Λοιπόν, και το ίδιο θα κάνω από εδώ. Και αυτά, σας φιλώ και θέλω να ελπίζω ότι το σημερινό το βράδυ θα κοιμηθώ καλά και δεν θα πάω στην Ανάσταση με τον μαύρο κύκλο μέχρι το πάτωμα. Γιατί μέχρι την Ανάσταση, αν συνεχίσει να είναι έτσι η κατάσταση, την πάτησα. Εντάξει, όχι, θεωρώ, επειδή σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για όλους μας, ότι το ίδιο θα γίνει και το βράδυ. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά. Την άκρη είπαμε. Μέσα στο λαστιχάκι. Πολύ προσεκτικά.